Είμαστε στο χώρο στη Νεάπολη, στο πρώην Δημαρχείο, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουτσονικολή. Κύριε Κουτσονικολή, έγινε ένα σεισμό σήμερα το πρωί, 6.30 ώρα. Δεν είναι και πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το γεγονός. Έχουμε συνηθίσει, αλλά είχε αρκετό καιρό τώρα να ξαναγίνει. 4,9 έδωσε το δυναμικό Ινστιτούτο, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Νεάπολη, στον κόλπο και στην βορειοδυτικά της Ελαφωνήσου και με εστιακό βάθος στα 20 χιλιόμετρα. Εδώ έχουμε κάποια μηχανήματα στο χώρο εδώ πέρα που έχουμε έρθει στο κτίριο. Τι είναι αυτά, για πέστε μας. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και από τη Θεσσαλονίκη, από το αντίστοιχο τμήμα. Ήδη έχουν εγκαταστήσει δύο μηχανήματα. Το ένα είναι εδώ στο κτίριο, στο δημοτικό κτίριο. Είναι ένας γεωδετικός σταθμός, ο οποίος καταγράφει κυρίως μετατοπίσεις εδάφους. Και στο κέντρο υγείας είναι online φυσικά αυτά με το αστεροσκοπείο. Δίνει στοιχεία για σεισμούς, καταγραφή, άμεση καταγραφή. Είχαμε τίποτα ζημιές από τα χωριά? Δεν έχει τίποτα. Αναφερθεί κάτι. Είμαστε σε επαφή και με τους προέδρους. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Είμαστε στο σημείο πίσω από εσάς. Όπως διακρίνεται και με την κάμερα, υπάρχει το σημείο το οποίο είναι το επίκεντρο του σημερινού σεισμού. Τι πληροφορίες έχουμε? Ζημίες δεν αναφέρθηκε από ό,τι υπόθηκε προηγουμένως. Κύριε Ζουμπουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Πράγματι, πίσω μου είναι το σημείο που αναφέρεται ως το επίκεντρο του σεισμού. Ο σεισμός, επειδή ήμουν εδώ το βράδυ και τον ένιωσα, ήταν δυνατός, αλλά δεν είχε μεγάλη διάρκεια, ευτυχώς. Βέβαια, η περιοχή η δικιά μας ξέρει από σεισμούς, έχουμε εμπειρία από τα μικρά μας χρόνια. Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται μία διέγερση και στην περιοχή του Ασοπού είχαμε κάποιους μικρούς σεισμούς την τελευταία εβδομάδα και το σημερινό σεισμό στη Νεάπολη. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει κάτι μεγαλύτερο, εξάλλου δεν υπάρχουν και τίποτα ενδείξεις για αυτό το πράγμα. Όπως είπατε, στις ζημίες δεν έχουν αναφερθεί και οι κάτοικοι έχουν δείξει μια αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Λειτουργούν όλοι κανονικά, δουλειές, τα πάντα. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή, ούτε έχει αναφερθεί κάτι. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο υγείας. Κύριε Ντάντουλε, σαν διευθυντής, είδαμε το σημείο το οποίο έχει βάλει το αστεροσκοπείο. Τον επιταχυνσιογράφων. Λοιπόν. Λοιπόν, το οποίο ενημερώνει αυτό ανά πάσα στιγμή στο Εθνικό Ινστιτούτο. Πολύ καλό. Να είστε καλά. Γεια σας. Την έχουμε για πίσω, τι έτοιμο. Μάλιστα. Σε περίπτωση κάνει αφαιριά.